σας ενημερώσω, δεν είναι θέμα ιδιωτικοποίησης, είναι θέμα έκτακτης ανάγκης. Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στα βασικά, δηλαδή στην αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων. Εγώ θέλω τη Δευτέρα, έστω και από το σύλλογο, από οποιοδήποτε, να μου φέρουν 11 άτομα τα οποία μου λείπουν για να βγάλω τα δρομολόγια μου. Τη Δευτέρα όμως θέλω. Μου λείπουν 11 άτομα, μου λείπουν 8 εργάτες και 3 οδηγοί. Έχω 33 άτομα, έχουμε ξαναπεί προσωπικό, εργάτες, εκ των οποίων έχω 17 απορριμματοφόρα. Είναι μόνο επί 2-34. Μου λείπει ένας. Μου λείπει ένας για να βγάζω τα καθημερινά δρομολόγια. Ποιος θα πάρει άδεια, ποιος θα πάρει, το κάνω για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Πότε θα πάρει ο εργαζόμενος αυτός άδεια? Μου είχατε πει ότι το προσωπικό που έχει ο Δήμος επαρκεί ίσα-ίσα για την αποκομιδή. Είναι ίσα-ίσα. Φαίνεται ότι δεν επαρκεί πάλι. Δεν επαρκεί. Επαρκεί ίσα-ίσα για να δουλέψουμε τις 5 μέρες της εβδομάδας. Χωρίς να έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να πάρει ούτε μία μέρα άδεια, ούτε να χτυπήσει κάποιος. Αυτό γίνεται. Η διαδικασία αυτή πόσο καιρό θα γίνει, κύριε Μπελέγκρα? Αυτή έχουμε ξεκινήσει τώρα να δούμε αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, γιατί και το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό. Για τους εργολάβους εννοώ, οι οποίοι έχουν την άδεια για να έρθουν. Δηλαδή, εμείς ζητάμε μια βοήθεια στην αποκομιδή από το Γενάρη, που μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για τα χαρτιά της διαδικασίας, μέχρι και το Μάιο-Ιούνιο που θα μας έρθουν οι πρώτοι οκταμηνίτες να μας βοηθήσουν. Άρα μιλάμε για 6 μήνες. 5 με 6 μήνες. Γιατί πρέπει να δούμε και τα οικονομικά μας. Για πόσα άτομα μιλάμε? Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιες περιοχές, να μας βοηθήσουν. Λέω, για πόσα άτομα μιλάμε? 11, 15, 20. Που μας λείπουν. Ναι, ναι. Μας λείπουν. Θα ζητήσεις από τον εργολάβο? Όχι, εμείς θα ζητήσουμε από αποκομιδή περιοχής, όχι άτομα. Εμείς θα το πούμε, έλα με τα μηχανήματά σου και τους ανθρώπους σου να μας μαζέψεις, ας πούμε, την Ευαγγελίστρια, το νοσοκομείο, 2-3 περιοχές, 4. Θα έρθει με δικά του μηχανήματα. Με δικά του μηχανήματα. Και πώς θα έχει κανείς? Υπάρχουν εταιρείες και που νοικιάζουν και που παίρνουν εργολαβίες και αυτή τη στιγμή συζητάμε αν μπορούμε να δώσουμε και το δικαίωμα και στους χιώτες εργολάβους να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να πάρουν Ένα λεπτό. Υπάρχει ιδιωτική εταιρεία που έχει απορριμματοφόρα στοιχείο? Απορριμματοφόρα δεν έχει. Υπάρχουν όμως ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν άδεια συλλογής και απορριμμάτων. Θα τα βάζουν μέσα σε φορτηγά. Σε φορτηγά δηλαδή. Όχι, μπορούν να κάνουν εύκολα μετατροπή ενός φορτηγού σε απορριμματοφόρο. Α, κάνουν μετατροπή δηλαδή. Ναι. Από τι κόστος θα έχει, κύριε Μπλεάρη? Υπολογίζομαι, ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, δηλαδή μετά τη συνάντηση που είχαμε με τους εργαζόμενους και κατάλαβαν ότι η διάθεσή μας δεν είναι η ιδιωτικοποίηση, η διάθεσή μας είναι να μαζέψουμε τα απορρίμματα της πόλης της Χίου. Από εκεί και πέρα, αφού τα εξηγήσαμε με τους εργαζόμενους, από χτες προσπαθούμε να δούμε ποιο θα είναι το κόστος, ποιοι μπορούν να έρθουν. Εργαζόμενοι συνδέεται τους καθαριότητες ή του σωματείου? Τις καθαριότητες. Του σωματείου ζήτησα να έρθουν από εδώ να κάνουμε μια συνάντηση. Μου είπαν ότι θα συναντηθούμε μετά τη συνάντησή τους που θα έχουν εκείνοι με τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι ακόμα. Αυτό αφορά μόνο την αποκομιδή ή και καθαρισμό εσωτερικών χώρων γραφείων? Όχι, των εσωτερικών χώρων γραφείων είναι διοικητική υπηρεσία. Έχει βγει πάλι άλλο κομμάτι για την καθαριότητα. Εκεί έχετε δει. Και εκεί.